Ο Έλιον Μάσκ με ένα χιουμοριστικό tweet για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, αναφερόμενο στο θρύλο της Κερκόπορτας, πήρε το μέρος του ελληνισμού, ονομάζοντας την πόλη με το πραγματικό της όνομα, Κωνσταντινούπολη. Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX ανέβασε στο λογαριασμό του στο Twitter μία φωτογραφία με τη φίγουρα του Stickman, στην οποία απεικονίζεται ως ένας Βυζαντινός στρατιώτης με το κράνος του, που ξυπνάει στον ύπνο και προσπαθεί να θυμηθεί αν κλείδωσε την πύλη του Κύρκου, Κερκόπορτα, από την οποία εισήλθαν και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη οι Γενίτσαροι τον Μάιο του 1453. Την αλήθεια αυτή δεν την αναφέρει ούτε ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δύο φορές τους τελευταίους μήνες αποκάλεσε την πόλη Ινσταμπούλ. Η ανάρτησή του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους Τούρκους χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, που σκοπεύει να εξαγοράσει έναντι του ποσού των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ανάρτησή του μπορεί να είναι χιουμοριστική, αλλά δεν είναι ουδόλως προσβλητική, και με έξυπνο τρόπο στηρίζει τις ιστορικές αλήθειες του ελληνισμού.